Καταρχάς να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τελικά μετά από πολύ καιρό θα καταφέρω να παίξω με αυτή τη φανέλα. Πραγματικά είμαι περήφανος γιατί έχει ιστορία, αν και είναι λίγο μικρή, έχει ιστορία η Καβάλα. Ας ελπίσουμε όλοι μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε, δεν θα πω το όνειρο γιατί ήταν η ομάδα ψηλά, να πάμε εκεί που έπρεπε να είμαστε. Φέτος θα έχει ένα διαφορετικό ρόλο, δεν θα είναι πρωταγωνιστικός όπως ήταν άλλα χρόνια στις προηγούμενες ομάδες. Έχεις να αποδεχτεί ότι δεν θα είσαι... Έχω περιέργεια πρώτα απ' όλα. Η αλήθεια είναι ο ρόλος λίγο, ναι, βασικά επειδή δυσκολεύομαι λόγω της, είναι επαγγελματικής φύσης το θέμα, έτσι έχω το μαγαζί το πρωί και δυσκολεύομαι, θα κάνω ό,τι μπορώ να μην γίνω βάρος δύσκολα προς την ομάδα. Θα είμαι όσο μπορώ εύκολα να ενταχθώ και εγώ με τα παιδιά. Δηλαδή, ως γνωστόν στην προετοιμασία, ας πούμε, δεν θα είμαι στα πρωινά και πρέπει με κάποιο τρόπο να καλύψω το κενό μου. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Η πρόταση που μου έγινε ήταν πάρα πολύ καλή. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο και να είμαι σε ομάδα που έχει στόχους. Και φέτος η ομάδα έχει στόχο την άνοδο, οπότε αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο και θέλω να παλέψω με όλες τις δυνάμεις για να το καταφέρουμε. Οι πρώτες σου εικόνες. Η ομάδα δουλεύει σε, μιας που ήμουν και Α1 πέρσι, δουλεύει σε επίπεδο Α1. Τώρα έχουμε ερκοντήσει μέσα στη ζέστη να δουλέψουμε βοηματινή προπόνηση 100%. Τα πάντα λειτουργούν όπως πρέπει, οπότε πιστεύω θα πάμε πολύ καλά.